Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020. Χωρισμός και διαχείριση συμπεριφοράς πατέρα. Mail. Αγαπητή Θέκλα και Αριστονίκη, καλημέρα. Ζητώ και εγώ τα φώτα σας, αν και είμαι πλέον πεπισμένη ότι χρειάζεται να πω σε ειδικό για να χειριστώ την κατάσταση. Είμαι χωρισμένη εδώ και 3,5 χρόνια. Και έχω μια κόρη 10 χρονών και ένα γιο 7 χρονών. Με τον μπαμπά τους χωρίσαμε γιατί ανακάλυψα ότι είχε σηκώσει όλα τα λεφτά από τους λογαριασμούς μου, 40.000 ευρώ συνολικά, καθώς είχα κάνει την εξυπνάδα εντός εισαγωγικών να τον βάλω σε δικαιούχο. Αργότερα ανακάλυψα ότι είχε φυσικά και εξωσυζυγή σχέση, δηλαδή σε έκανε και απάτη οικονομική αλλά και απάτη σεξουαλική. Προσπαθώ να μην μιλώ άσχημα στα παιδιά μου για τον πατέρα τους. Είναι τυπικός σε όλα του και σε τίποτα ουσιαστικός. Δίνει τη διατροφή, παίρνει τα παιδιά όμως. Δεν έχει έρθει ποτέ στους γιατρούς, δεν έχει έρθει στο σχολείο. Δίνει τη διατροφή, παίρνει τα παιδιά όμως, δεν έχει έρθει ποτέ στους γιατρούς τους, δεν έχει έρθει στο σχολείο να ρωτήσει για την πρόοδο τους. Δεν ξέρει τίποτα για τη ζωή των παιδιών. Όταν έχει τα παιδιά φροντίζει να κρεμίζει ότι χτίζω με πολύ κόπο. Δηλαδή για παράδειγμα τους δίνει να τρώνε ό,τι σαβούρα υπάρχει. Μένουν άπλυτα διάβαστα και είναι κολλημένα ατελείωτα σε μια οθόνη. Φυσικά τους αγοράζει πάντα πολλά παιχνίδια και εκείνος και η οικογένεια του, ενώ κανείς τους ποτέ δεν φρόντισε να τους πάρει κάτι χρήσιμο, για παράδειγμα ρούχα, παπούτσια κτλ. Μου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μου δώσει φράγκο από όσα λεφτά μου πήρε. Αφενός δεν έχει, λέει, αφετέρου ήταν λέει συνδικαιούχος και είχε κάθε δικαίωμα να τα κάνει ό,τι θέλει. Δεν μου είπε ποτέ που πήγαν τα λεφτά μου ή τα χρήματα που αποταμίευα χρόνια, όπως επίσης και χρήματα των παιδιών μου τους έβαζα στην άκρη. Όλο αυτό με έχει πονέσει, μεγάλη προδοσία, όλο αυτό με έχει πονέσει και θυμώσει πάρα πολύ. Μπορεί να μην μιλάω άσχημα στα παιδιά για τον πατέρα τους, όμως με πνίγει ο θυμός και το παράπονο να πρέπει να τα κάνω όλα εγώ και εκείνος τίποτα. Και έτσι πολλές φορές όταν έρχονται άπλυτα, αδιάβαστα, να τα πονάει η κοιλιά με τα γαριδάκια και το παγωτό που έφαγαν, θυμώνω με τα παιδιά αφού δεν μπορώ να θυμώσω μαζί του. Έχω προσπαθήσει να του μιλήσω, όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νιώθω ότι είναι τόσο άδικο όλο αυτό. Παλεύω ολομόναχη, έχω χάσει τη μαμά μου και ο πατέρας μου δεν ξέρει πολλά από παιδιά και δεν πολύ ασχολείται. Έχω θυμό για αυτόν και δεν ξέρω πώς να τον νικήσω όλο αυτό, γιατί μου κάνω κακό και κατ' επέκταση στα παιδιά μου, τα οποία έχουν μάθει να πηγαίνουν στον μπαμπά που επιτρέπονται όλα, όμως να γυρνάνε στη μαμά να τα βοηθήσει στο διάβασμα, να τα πλύνει, να τους κόψει τα νύχια, να τους δώσει τα φάρμακα. Τα πάντα ξεχνάει να κάνει και με τίποτα ουσιαστικά δεν ασχολείται. Νιώθω ότι τον συχαίνεται κάθε κύτταρο του κορμιού μου και καθημερινά με δηλητηριάζω με τέτοιες σκέψεις. Απάντησα εγώ στη φίλη τότε, γιατί με το που το πήρα ανησύχησα. Αγάπη μου, χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Τη σύστησα να κάνει ψυχοθεραπεία. Της είπα να διαβάσει και το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Και της ευχήθηκα καλή δύναμη, παίρνει σειρά καρδούλες. Μου απαντάει: «Ειλικρινά ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Θα ξεκινήσω γιατί πρέπει. Αλλιώς δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Είμαι ουσιαστικά ολομόναχη. Έκανε εγγραφή στο κανάλι σας και σας έστειλα mail μήπως μπορούσατε μέσω του κανολιού να μου δώσετε κάποιες συμβουλές μέχρι να πω σε ειδικό». Και έχουμε και update όταν έστειλα στη φίλη ότι θα το κάνουμε μαζί. «Είμαι πραγματικά απελπισμένη. 4 χρόνια τώρα σχεδόν μόνη σε όλα. Επίτρεψέ μου να σου δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ο πρώην άντρας μου είναι τυπικός σε όλα, όμως σε τίποτα ουσιαστικός. Ο κλασικός τύπος χωρισμένου πατέρα, ο οποίος θα κάνει όλα τα χατήρια στα παιδιά του, θα τους αγοράσει ό,τι μα ό,τι ζητήσουν από το περίπτερο. Θα τους δώσει να φάνε ό,τι σαν χλαμάρα εκείνα ζητήσουν, όμως δεν έχει ιδέα ποιοι είναι οι φίλοι τους, δεν τα συνοδεύει σε γιατρούς. Αυτά μας τα ξαναείπες, αλλά είναι τόσο έντονα μέσα σου που δεν τα τονίσεις. Δεν ξέρει πραγματικά τι γίνεται στη ψυχή τους και στη ζωή τους. Είμαι δίπλα στα παιδιά μου όσο περισσότερο μπορώ. Χαίρομαι πολύ γιατί είναι και τα δύο έξυπνα, δουλεμένα, καλλιεργημένα παιδιά, με πολύ κόπο από την πλευρά μου, με συμμετοχή σε δραστηριότητες, ταξίδια, θεατρικές παραστάσεις κλπ. Αλλά σκέφτομαι συνέχεια και με πιάνει το παράπονο. Είναι δίκαιο να τα κάνω όλα μα όλα εγώ? Και όταν εσύ ρε φίλε έχεις τα παιδιά, απλά να τους κάνεις όλα μα όλα τα χατήρια και όλες οι ευθύνες και τα προβλήματα να είναι πάντα μόνο πάνω μου? Γιατί?» Με
πολλά ερωτηματικά. Πόσο θα μπορώ και θα αντέχω να τους προσφέρω όλα όσα θέλω και όσα χρειάζονται. Και λέει ότι έχει ξεκινήσει, ξεκινά ψυχοθεραπεία αυτή την εβδομάδα. Μπράβο, μπράβο. Πόσο μπορεί να αντέξει μια γυναίκα μόνη της να μεγαλώνει όσο καλύτερα μπορεί τα παιδιά της. Μια γυναίκα εργαζόμενη, η οποία προσπαθεί και εκείνη στα 38 της χρόνια να μην είναι μόνο μαμά, αλλά και εργαζόμενη γυναίκα, φίλη, άνθρωπος γενικότερα. Πώς μπορείς να αποβάλεις το θυμό σου για έναν άνθρωπο αδιάφορο, ο οποίος ενώ βλέπει ότι τα παιδιά του προοδεύουν, εκείνος δεν ασχολείται και δεν κάνει απολύτως τίποτα και σε κανένα τομέα. Και όλα αυτά να τα παλεύεις με σκοπό να ηρεμήσεις και να μην χαλιέσαι εσύ ίδια. Γι' αυτό και ρωτώ, τι να κάνω. Πώς να το πάρω απόφαση ότι ο πατέρας των παιδιών μου είναι έτσι. Ότι μου πήρε για να μην μου έκλεψε, σου έκλεψε τόσα λεφτά και δεν νιώθει καν την ηθική ανάγκη να τα επιστρέψει. Πώς να τα διαχειριστώ όλα αυτά για να με θωρακίσω να αντέξω. Γιατί τα παιδιά μου είναι μικρά ακόμη και δεν ξέρω τι με περιμένει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ που με διαβάσατε ξανά. Δύσκολο πολύ. Τεράστια προδοσία. Τεράστια προδοσία, δηλαδή σκέψου. Μάζευε, έκανε αποταμίευση η κοπέλα. Μάζευε λεφτά στην άκρη για τα παιδιά της. Είχε εμπιστοσύνη στον άνδρα της και τον έβαλε σαν δικαιούχο. Και εγώ πόσες φορές λέω στα ζευγάρια να έχετε μαζί τα λεφτά σας, για παράδειγμα. Τα πήρε εκείνα τα χρήματα, τα σήκωσε, δεν λέει τι τα έκανε. Είχε εξωζυγική σχέση. Χώρισα. Εγώ θα σου πω έναν πράγμα πρωτού σου πήρε στο Νίκη. Ουκ αν λάβει παρά του μη έχοντο. Δηλαδή μην περιμένεις να πάρεις κάτι από κάποιον που δεν έχει να το δώσει. Σωστό. Κοίτα, βασικά εδώ πέρα δεν υπάρχει ίχνος ηθικής κατάστασης. Καθόλου. Δεν υπάρχει ίχνος συνείδητης συζυγικής σχέσης. Γονεϊκότητας, συγγνώμη. Και γονεϊκότητας. Αλλά και δικαιοσύνης απέναντι στον άνθρωπο που επέλεξες να κάνεις μαζί του παιδιά και οικογένεια. Τι ψάχνουμε τώρα, ψηλοστάχυρα. Είναι το λιγότερο για μένα τα χρήματα σε σχέση με όλο το πακέτο. Ναι, όμως το κομμάτι με τα χρήματα είναι το πρακτικό και κομμάτι. Την εξωσυζυγική σχέση ήρθαν σαν δύο πολύ έντονα χτυπήματα. Κοπέλα, να σου πω πώς υποψιάζομαι, εσύ ξέρεις καλύτερα φίλοι πώς νιώθει, ότι δεν φτάνει που με ξεγέλασε και ενώ κάναμε μαζί μια προσπάθεια, μαζί την οικογένεια μας, μαζί το κουμάντο μας. Με ξεγέλασε, με έκλεψε, με απάτησε και τώρα είμαι εδώ μόνη μου, ενώ κάναμε μαζί την οικογένεια, μου πήρε τα δικά μου τα λεφτά και τώρα, εντωμεταξύ, νομικά ίσως δεν μπορείς να κάνεις κάτι γιατί τον έβαλες σαν δικαιούχο. Από τη στιγμή που τον έβαλες σαν δικαιούχο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ναι, αλλά δεν θέλει και την υπογραφή για τον δύο, για να πάρει κάποιος από τους δύο χρήματα. Μπορεί, υπάρχουν λογαριασμοί στους οποίους πρέπει να υπογράφουν και οι δύο, και υπάρχουν λογαριασμοί που είναι either or, ή ο ένας ή ο άλλος. Yes. Πρέπει να τον έβαλες σαν δικαιούχο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η γιαγιά μου, για παράδειγμα, είχε σαν δικαιούχο τον πατέρα μου σε ένα μικρό λογαριασμό που είχε προτού πεθάνει, που τον έβαλε σαν δικαιούχο. Να μπορεί να πάρει χρήματα χωρίς να υπογράψει και να της φέρνει χρήματα όταν είχε πρόβλημα. Φανταστείς τώρα, ξέρω που έχει 1000 ευρώ για μένα. Υπάρχουν όμως άλλα περιπτώσεις που ξέρω που πρέπει να υπογράψει και ο ένας και ο άλλος. Προφανώς ήταν τέτοιος λογαριασμός όπως αυτό που είχε η γιαγιά μου, που είχε πλήρη εμπιστοσύνη στο γαμπρό της που του είχε κάνει έτσι. Κοίταξε να δεις. Shit happens. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία, γιατί πρώτον πρέπει να όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση να την αφομοιώσει, να την κατανοήσει, να συγχωρέσει, τον εαυτόν της να συγχωρέσει. Τούτο που σου συνέβη και κόρη, μεγάλη μαλακία, sorry που το λέω έτσι. Δηλαδή, έχεις πολλά να αντιμετωπίσεις. Και νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα που βγαίνουν πολλές μητέρες, γιατί μου περιέγραψες ότι ο πρώην σύζυγος είναι τυπικά κοντά στα παιδιά και όχι ουσιαστικά. Έχει πάρα πολλές γυναίκες που το βιώνουν αυτό το πράγμα. Δεν είσαι μόνη σου. Έχει, δηλαδή... Μπορεί και άντρες στην αντίστοιχη. Ναι. Και άντρες οι οποίοι έχουν αυτοί τα παιδιά και επειδή συνήθως στην Κύπρο και στην Ελλάδα τα παιδιά μένουν με τη μητέρα. Το οποίο δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό το πράγμα. Θέλουμε να υπάρξει στην επιμέλεια. Όμως αυτό που βιώνεις εσύ ως μάνα το έχουν βιώσει πάρα πολλές μανάδες. Να σου πω. Ξέρεις, σκεφτόμουν τόση ώρα. Σκεφτόμουν τη δική μου ιστορία. Εγώ μπορώ να ταυτιστώ μαζί σου. Που χωρίζοντας το 2001,
Έμεινε για 2 χρόνια στην Κύπρο ο πατέρας των παιδιών, στα οποία έδινε μια πολύ μικρή διατροφή, γιατί εγώ δεν επέμενα να δώσει πιο ψηλή. Και όταν έφυγε και πήγε πίσω στην Ελλάδα, δεν έδινε διατροφή. Και ούτε ήταν παρόν. Δηλαδή, εμένα δεν πήγαινε, εμένα δεν τους έπαιρνε καθόλου. Και εγώ τότε, χωρίς διατροφή, μεγάλωνα τα παιδιά και έλεγα, μακάρι να ήταν κάπου εδώ κοντά, τουλάχιστον να τους παίρνει και λίγο έξω τα Σαββατοκύριακα, να περνούν και λίγο χρόνο μαζί του, να μπορώ να ξεκουραστώ. Και για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το οικονομικό κομμάτι, γιατί σκεφτόμουν ότι είναι μεγάλη αδικία το φορτωνόμουν μόνη μου. Και όσο καιρό ήμουν θυμωμένη, αυτό δεν έβγαινε ωραία πάνω στα παιδιά. Και σε κάποια φάση έκατσα τον εαυτό μου κάτω, πήγα και εγώ σε ψυχολόγο και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να χωνέψω ότι εγώ έφταιγα που πήρα εκείνον τον άντρα, ότι εγώ επέλεξα να κάνω παιδιά με εκείνον τον άντρα, ότι δεν μου φταίνε σε τίποτα τα παιδιά που εγώ παντρεύτηκα τον πατέρα τους και έκανα μαζί τους παιδιά. Και το πήρα απόφαση. Όταν το πήρα απόφαση, ήταν πολύ πιο εύκολη η ζωή μου. Δηλαδή, και το συζητούσα το και με το. Το αντιμετωπίζει βασικά. Ναι, και το συζητούσα. Λες, αυτό έχω να αντιμετωπίσω, πρέπει να το αντιμετωπίσω. Ναι, ο πρώην άντρας μου έλεγε τότε δεν έχω χρήματα και σου στέλνω. Η αλήθεια είναι ότι τώρα στέλνει κάποια χρήματα για τις σπουδές των παιδιών. Τώρα που μπορεί. Τότε δεν μπορούσε, δεν έστελνε. Όπως και να έχει όμως. Λέω ότι είναι καλά να μην δίνεις τη διατροφή σου. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να δίνει τη διατροφή. Δηλαδή η διατροφή πρέπει οπωσδήποτε να δίνεται. Δεν... Είτε άντρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι που χρωστάς διατροφή, πρέπει να δίνεις τη διατροφή. Εγώ δεν πήγα καν να κάνω και κινήσεις νομικές για το κομμάτι της διατροφής. Αλλά. Μεγάλο εμπόδιο, μεγάλη τροχοπέδη στο να φέρεις εις πέρας όλο αυτό το μεγάλο έργο που φέρνεις εις πέρας, στο να νιώθεις και συνεχώς αδικημένη, ναι, και θυμωμένη. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να συγχωρέσεις πρώτα τον εαυτό σου και μετά τον άλλο. Και αυτό μόνο με ψυχοθεραπεία μπορεί να γίνει. Και εντάξει, είναι πολλά δύσκολος ο δρόμος της κοπέλας, αλλά όχι ακατόρθωτος. Σου πω κάτι. Με δυνάμωση να τα καταφέρει. Από αυτά που έγραψες που δεν θες να διαβάσω, είναι προφανές ότι είσαι εξαιρετική μητέρα. Είναι προφανές ότι δίνεις αρχές και αξίες στα παιδιά σου, γιατί μου είχε γράψει και κάποια που δεν ήθελα να διαβάσω. Και τα παιδιά ξέρουν να κρίνουν. Δηλαδή, μπορεί λόγω της χειριστικότητας της νεαρής τους ηλικίας να λένε στον μπαμπά: πάρε μου πράγματα από το περίπτερο που δεν θα μας αγοράζει η μαμά, ή ασάμεσα χλαμάρες και δεν ξέρω τι άλλο. Όμως ξέρουν, τα παιδιά είναι σε θέση να λάβουν τα θετικά στοιχεία της δικής σου διαπαιδαγώγησης. Δηλαδή δεν θα καταστραφούν τα παιδιά επειδή έχουν επαφές με τον πατέρα τους. Ναι. Αλλά αυτό θα φανεί μετά, μετά την εφηβεία. Ναι. Να σου πω κάτι που με έκανε εμένα να νιώθω καλύτερα. Έλεγα, σκέψου να μην χώριζα και να είχα και να. Κοίταξε. Να είχα να αντιμετωπίσω και τον πατέρα του. Έναν άνθρωπο ο οποίος δρά με αυτόν τον τρόπο και είναι εντελώς ανήθικα σκεπτόμενος απέναντι στη σχέση του, είναι πολλά πιο δύσκολο το κλίμα μέσα στην οικογένεια να το διαχειριστείς. Ναι, εννοείς χωρίς να χωρίσεις. Χωρίς να χωρίσεις, επειδή πρώτα επέρχεται το ψυχολογικό διαζύγιο και μετά το νομικό, οπότε ναι θα ήταν η παρουσία του η φυσική, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα συνυπήρχαν. Κορή, και να μην ήταν... Πολύ δύσκολο. Και τώρα. Να μην χωρίζατε, πάλι δεν θα κάνει τίποτα ουσιαστικό με τα παιδιά. Και τις ώρες που, και θα τον είχες όλη την ώρα μέσα στα πόδια σου να ανακατεύει τα παιδιά. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος που δεν κάνει μετά το διαζύγιο, δεν κάνει και όταν είναι μέσα στη σχέση, πιστεύω. Εκτός αν υπάρξει γονεϊκή αποξένωση. Εκτός από τις περιπτώσεις γονεϊκής αποξένωσης που οι μητέρες επίτηδες αποξενώνουν τα παιδιά εναντίον του πατέρα, ώστε να τον εκδικηθούν. Εσύ δεν έχεις αποξενώσει τα παιδιά. Ακριβώς. Πρόσεξε όμως το κομμάτι που βγάζει το θυμό σου για εκείνον πάνω στα παιδιά, γιατί είναι κρίμα τα παιδιά. Δεν φταίνε τα παιδιά. Είναι ρίζα τους. Ναι. Είναι ρίζα τους και τους κάνει ζημιά χωρίς να το θέλεις. Αυτά θα συζητήσεις με τον ψυχολόγο σου. Ότι ψυχολόγο σου έχει την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας. Καλημέρα. Καλημέρα.